Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 30 Οκτωβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το West Channel. Η αξιολόγηση θα εξελιχθεί ταχύτητα διότι η πρόθεση όλων των πλευρών αλλά και των συμφέρων της χώρας είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Εκτίμησε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεωργοβασίλη σε δηλώσεις της στον Real FM. Μη αποδεκτό από την κοινωνία χαρακτήρισε το αίτημα του δημοσίου τομέα να μην θέλει να αξιολογηθεί η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεωργοβασίλη, που συμπλήρωσε πως πραγματοποιήθηκε σε απολύτως ικανοποιητικό βαθμό, καθώς οι εργαζόμενοι δεν υπάκουσαν στις αποφάσεις συνδικαλιστικών οργάνων για αποχή από τη διαδικασία. Θα το δούμε το θέμα αυτό, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζοντας τους δύο συναδέλφους δημοσιογράφους, Θεόφιλο Παπαδόπουλο και Μιχάλη Γραφέτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Γεωργοβασίλη, η οποία μίλησε στο Real FM, η συνέντευξη της κυρίας Γεωργοβασίλη μεταδόθηκε και από το ραδιόφωνο του West. Ότι η αξιολόγηση θα εξελιχθεί ταχύτητα και ότι οι εργαζόμενοι δεν άκουσαν τους συνδικαλιστές. Ένα σχόλιο θα ήθελα και από τους δύο, γιατί να θυμίσουμε το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις σωματείων όσον αφορά την αξιολόγηση, αλλά και πολλές κόντρες μεταξύ συναδέλφων τους εργαζομένων σε διάφορες υπηρεσίες. Λοιπόν, Δημήτρη, πράγματι η κυρία Γεωργοβασίλη είπε ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους εργαζομένους, ότι θα προχωρήσει κανονικά η αξιολόγηση, γιατί πάρα πολύ απλά. Η κυβέρνηση περνάει αυτό τον κάβο γιατί πρέπει να τον περάσει και να κλείσει και η αξιολόγηση της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πρέπει να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται φυσικά. Εγώ δεν ευελπιστώ ότι θα κλείσει γρήγορα. Πάντως η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων κυρίως πρέπει να γίνει γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστάτωση. Εγώ έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που εργάζονται στο δημόσιο, οι οποίοι ένα φοβάται μην επηρεάσουν κομματικές επιλογές του καθένα. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι στο δημόσιο, το δημόσιο είναι κατακλεισμένο στην κυριολεξία είτε από ΣΥΡΙΖΑ είτε από ΠΑΣΟΚ είτε από Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που φοβούνται ότι αν παραδείγματος χάρη βγει μια συνέντευξη και δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα με τις συνεντεύξεις όπως έχει γίνει στο παρελθόν, θα έχουν κακή εξέλιξη υπάλληλοι οι οποίοι δεν υποστήριζαν κατ' εξοχήν το ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή τη νέα τάση που υπάρχει στην δημόσια διοίκηση, δηλαδή της κυρίας Γεωργοβασίλη το κόμμα να υποστηριχθεί ώστε να υπάρξει μια πελατειακή σχέση όπως γινόταν και στο παρελθόν με τα κόμματα. Τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η Ευρώπη λοιπόν πιέζει για το θέμα της αξιολόγησης. Θέλουν να βρουν, όπως είδαμε και σε δημοσιεύματα κυριακάτικα που υπήρξαν αυτή τη βδομάδα, θέλουν να βρουν τη χρυσή τομή. Υπάρχει λοιπόν και ένας άλλος τρόπος, ειδικά για συμβασιούχους πάνω να το εφαρμόσουν αυτό, να υπάρχει δηλαδή μια επαφή με τους υπαλλήλους, ώστε αυτοί οι συμβασιούχοι να μονιμοποιούνται. Οι μόνιμοι ή δε μόνιμοι θέλουν να ελέγξουν από την κυβέρνηση, θέλουν να ελέγξουν τους προϊσταμένους, ποιοι θα γίνουν διευθυντές, ποιοι θα γίνουν προϊστάμενοι, δηλαδή και τις προαγωγές θέλουν να τις ελέγξουν κατά βάση από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι πάνε να κάνουν, πάνε να δημιουργήσουν ένα καθαρό πλαίσιο αξιολόγησης στην αρχή, αλλά από εκεί και πέρα να υπάρχουν διάφορα παραθυράκια τα οποία θα ελέγχονται από την κυβέρνηση. Κακά τα ψέματα. Όποιος έχει το πολιτικό βίσμα και σε αυτή την περίπτωση θα προάγεται. Όποιος έχει την πολιτική στήριξη θα συνεχίζει. Όσοι δεν έχουν πολιτική στήριξη ή όσοι είχαν εναντιωθεί στην κυβέρνηση θα έχουν πρόβλημα. Κακά τα ψέματα. Και πολλοί είναι αυτοί που στο δημόσιο τομέα λένε ότι, επειδή φοβούνται τη μεταγενέστερη εποχή, αν βγει στο μέλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός με μια άλλη κυβέρνηση, φοβούνται αυτό το ενδεχόμενο. Οι περισσότεροι στο δημόσιο τομέα θεωρούν ότι καλύτερα με ΣΥΡΙΖΑ και ας γίνει αυτό το είδος αξιολόγηση, παρά να γίνει κάτι μεταγενέστερο και το οποίο μπορεί να χάσουμε τις δουλειές μας. Αυτή είναι η κατάσταση που κρατεί στο δημόσιο. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι θεωρώ ότι το δημόσιο δεν δουλεύει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλύσει στην κυριολεξία τη δημόσια διοίκηση και δεν έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα προς τον πολίτη. Και επειδή το πρωί στο ραδιόφωνο είπα κάποια πράγματα, κάποιες λέξεις βαριές για το δημόσιο και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, τηλεφωνικές παρεμβάσεις που είχα, έχω να πω ότι το εξής, ότι η διαφθορά και η άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο, εμένα με επικραίνει πάρα πολύ. Στην κυριολεξία συχαίνουμε το δημόσιο τομέα έτσι όπως λειτουργεί. Και βέβαια δεν φταίνει υπάλληλοι σε κάθε περίπτωση, αλλά κάθε πολιτικός προϊστάμενος έχει μεγάλη ευθύνη για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα που έχει καθαρίσει. Και φοβάμαι ότι δεν θα δουλέψει ποτέ ο δημόσιος τομέας έτσι όπως έχει οικοδομηθεί. Μα Μιχάλη, χρησιμοποιείς μια πολύ βαριά έκφραση. Το συχαίνουμε, βάλτε το σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν είναι το δημόσιο αυτό καθ' αυτού το οποίο πρέπει κάποιος από εμάς να δηλώνει αποτροπιασμό ή απογοήτευση. Αυτό που θα πρέπει να βλέπει ρεαλιστικά είναι ότι δυστυχώς έχουμε διαχρονικά και δει μετά τη μεταπολίτευση ένα συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα το οποίο βρίσκεται υπό κηδεμονία που είχε συγκεκριμένα χρώματα. Πράσινα, μπλε, κόκκινα και σήμερα αυτό το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα έχει αλλάξει το χρωματισμό, έχει γίνει πορτοκαλί ή ροζάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ορθά
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν τις δικές τους διαφωνίες, έχουν τα δικά τους ερωτηματικά, με δεδομένο το ότι οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, έχουν προσληφθεί μέσα από τις γνωστές διαδικασίες του κόμματος, που επέλεξε να τοποθετήσει σε θέση κλειδιά οι μετέρους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να ελέγχει αυτόν τον κορβανά που ακούει στο όνομα δημόσιο, να τον έχει σαν μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων και να τον χρησιμοποιήσει σε εκάστοτες εκλογές αναμετρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ φυσιολογικό και εγώ, αν άνοιγα στο δημόσιο τομέα, να μην ήθελα σε καμία περίπτωση να μου αξιολογήσει ένας ο οποίος μπήκε με διαδικασίες καθαρά κομματικές, γιατί ήταν το κομματόσχολο εντός εισαγωγικών και έπρεπε να τον τοποθετήσει σε μια συγκεκριμένη θέση. Α, όταν αυτό απελευθερωθεί και αυτή η ασχήμα δεν υφίσταται, τότε είναι πολύ φυσιολογικό κανένας μας να μην έχει κανένα λόγο να αντισταθεί και να αντιδράσει σε συγκεκριμένες αξιολογίες. Η αξιολόγηση εκ προημίου θεωρείται ότι είναι μια αποτυχημένη διαδικασία που θα διχάσει και θα επιφέρει κοινωνικό αυτοματισμό. Είχε διχάσει, βλέπε κοινωνικό ρατσισμό. Δεν είναι τυχαίο το ότι στον χώρο της αυτοδιοίκησης τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία παύλα αποχή όσο αφορά τη διαδικασία τις αξιολόγησης ξεπερνούσαν το 80% και σε ορισμένες περιπτώσεις το 95%. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρεμούρα της κυβέρνησης, η κυβέρνηση θα πρέπει να σοβαρευτεί. Καταρχάς, όταν θέλεις να είσαι πιστός συνομιλητής, θα πρέπει να υλοποιήσεις κατά γράμμα αυτά που αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Και να θυμίσω εδώ, το 2015 ο ελληνικός λαός με το δημοψήφισμα ψήφισε 61,3% όχι σε αυτό που επιβάλλουν οι δανειστές, και αυτοί το πήραν και το κάνανε ναι. Ποια είναι η αξιοπιστία δηλαδή μιας κυβέρνησης, μιας πολιτικής ζωής που θέλει με το έτσι θέλω να επιβάλλει στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ένα αντισυνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το οποίο είναι στη χειρότερη του μορφή, τόσο εύκολα χειραγωγημένο, τόσο εύκολα έχει μπει σε μια διαδικασία παρακμής, που δεν βλέπω ειδικά αυτό το διάστημα να υπάρχει κάτι, μια έκρηξη η οποία θα σταματήσει αυτή την κατρακύλα. Πάντως η αξιολόγηση δεν είναι αρνητική, γιατί η αξιολόγηση και αξιολογούνται όλοι σήμερα. Μα ποιος θα την κάνει, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό το είπαμε, ότι δεν είναι αρνητική όταν γνωρίζουμε ότι εσύ που έχεις θέση προϊσταμένου Δημήτρη και ο Μιχάλης θα αξιολογήσετε εμένα, αλλά εσείς πήρατε τις θέσεις του προϊσταμένου μέσα από διαδικασίες που ήταν καθαρές και δεν ήταν διαδικασίες κομματικές. Δηλαδή, σας όρισε το κόμμα σε αυτή τη θέση για να ελέγχει και να περνάει τις δικές του πολιτικές και τα δικά του. Πήρε παράταση μέχρι 1 Νοεμβρίου, θα δούμε ποιες θα είναι. Θα ξαναπάρει πολλές παρατάσεις, μπορεί να μην γίνει και καθόλου. Για να δούμε. Ωραία, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 29 Οκτωβρίου, η εκδήλωση για τα 60 χρόνια της λιχνικής δραστηριότητας στην Πτολεμαϊδα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στα ρυχεία και του ΑΙΣ. Ήταν μια εξαιρετική αξιόλογη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος της Εορδές. Είχαμε φιλοξενήσει και τον Δήμαρχο τον Σάββατο Ζαμανίδη. Να το δούμε αναλυτικά το θέμα. Εγώ βρέθηκα. Γιατί βρέθηκε στην εκδήλωση? Βρέθηκα χθες στην εκδήλωση. Πραγματικά ήταν αρκετά συγκινητική εκδήλωση, γιατί τις πλακέτες που απονεμήθηκαν στους συγγενείς τους και στους γονείς συζύγους των ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στα λιχνητορυχεία, αρκετά πάρα πολλές πλακέτες. Αυτό σημαίνει πως χάθηκαν πάρα πολλές ζωές όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Δήμαρχος Εορδές, ο Σάββος Σαμανίδης, είπε ότι θέλουμε να μας συγχωρέσετε για αυτούς που δεν βρήκαμε. Το ζήτημα είναι ότι εμένα αυτή η εκδήλωση στα 60 χρόνια λιχνητικής παραγωγής μου θύμισε λίγο μνημόσυνο της ΔΕΗ. Γιατί με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας που πρόκειται να γίνουν τη ΔΕΗ, την οικονομική δυσπραγία της ΔΕΗ, τα όρια της χρεοκοπίας, τις πωλήσεις των μονάδων, την κατάρρευση του ρυχείου αμυνταίου και το κλείσιμο του ΑΙΣ αμυνταίου, το κλείσιμο του ΑΙΣ καρδιάς, δεν έχουμε κάτι θετικό να έχουμε να βλέπουμε, να ελπίζουμε, να ρωματισμόμαστε και να αισιοδοξούμε για το μέλλον της ΔΕΗ. Λίγο πολύ δηλαδή, αυτό που κατάλαβα από την εκδήλωση είναι ότι είχαμε ένα ένδοξο παρελθόν, όπως είπε και ο μιλητής ο Νίκος Παπαφιλίππου, με την Λιπτόλ και την οργάνωσή της και την πειθαρχία που έκαναν εργαζομένοι, και τώρα βλέπουμε μια ΔΕΗ να καταραίει. Ένα μονοπόλιο να καταραίει και να έρχονται, να είναι έρμεο των ιδιωτών, να έρχονται να το κατασπαράζουν. Αυτή την εικόνα είδα από την εκδήλωση. Δηλαδή, να κάνουμε μια αστηρωτική αναδρομή, ένα μνημόσυνο στην κρατεά ΔΕΗ, και σήμερα να βλέπουμε ότι η ΔΕΗ σβήνει. Και το ζήτημα είναι αυτό. Έπρεπε να προβλημάτισε και τους κατοίκους εκεί και τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην εκδήλωση και ρώτησαν όλοι πού πάμε, πού βρισκόμαστε και τι θα κάνουμε με αυτό που λέγεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και ουσιαστικά είναι το μέλλον, πρέπει να είναι το μέλλον της περιοχής μας, αλλά αυτό το μέλλον προδιαγράφεται μαύρο και σκοτεινό. Έβαλες ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό, ο οποίος αναδεικνύεται μέσα από ένα μήνυμα μιας πολύ σοβαρής και σημαντικής εκδήλωσης με αφορμή τα 60 έτη λιγνητικής παρουσίας των ορυχείων και των ΑΙΣ της ΔΕΗ και τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους να υπάρχει μέχρι και σήμερα αυτό που ακούει στο όνομα δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού,
Και αυτή η χώρα να οικονομήσει την εθνική της οικονομία, αυτός ο τόπος να οικονομήσει την εθνική του οικονομία και την προοπτική του. Δυστυχώς, αυτό που είπες προηγουμένως ότι έμοιαζε πολύ περισσότερο σαν ένα μνημόσυνο, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να ήταν το μήνυμα που, που θα έπρεπε να βγει από τη χθεσινή εκδήλωση. Το μήνυμα που έπρεπε να βγει, Μιχάλη και Δημήτρη, ήταν ότι η χθεσινή εκδήλωση είχε ένα περίσσευμα ανθρωπισμού, πάνω στο οποίο μπορούσε να οικοδομηθεί μια μεγάλη πολιτική, μια μεγάλη στρατηγική και να αναδείκνει τη σημασία για την εθνική και τοπική οικονομία που είχε ο γίγαντας που ακούει στο όνομα ΔΕΗ και όχι τη σημασία που έχει για τους δανειστές η πώληση κοψοχρονιάς των μονάδων της ΔΕΗ, οι οποίες συνοδεύτησαν για χρόνια πολλά την περιοχή όσο αφορά το μέλλον της και την προοπτική της. Όταν κλείσει και πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω από τη ΔΕΗ, όταν πέσει η αυλαία γύρω από τη ΔΕΗ, τότε να ξέρετε θα πέσει και η αυλαία για τον τόπο μας. Και δυστυχώς αυτή η μέρα πλησιάζει όσο περνάει ο καιρός πολύ πιο σύντομα, είναι πολύ κοντινή και δεν ξέρω τι θα συμβεί από εκεί και πέρα, γιατί οι εδώ αιρετοί άρχοντες, το εδώ τοπικό πολιτικό. Κάποιοι κάνουν πολιτικά παιχνίδια με τη ΔΕΗ. Το εδώ πολιτικό προσωπικό της περιοχής, χωρίς να αφαιρώ και εμάς μέσα από αυτήν τη διαδικασία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φανήκαν ότι λειτουργήσαν και λειτουργούν μέσα με βάση μια ολιγορία και μια ανεπάρκεια που δεν έχει προηγούμενο. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται σε άλλες περιφέρειες της χώρας, μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί η Δυτική Μακεδονία διαχρονικά είναι η περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία, όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και πανευρωπαϊκά, και είναι η περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο κενό υστέρημα όσο αφορά την αναπτυξιακή της πρωτοτική και διάσταση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που επισήμανες, Μιχάλη, ότι δυστυχώς έμοιαζε σαν ένα μνημόσυνο το οποίο έβαζε ένα τέλος στην ύπαρξη και στην πορεία του τόπου. Κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ή να πάμε στα άλλο? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Έχω κάποια στοιχεία για τη ΔΕΗ, όμως μπορούμε να τα δώσουμε συμπληρωματικά. Είναι αυτό που βγαίνει ένα στοιχείο από σημερινό δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Energy Press, που κάνει λόγο ότι έχουμε βουτιά 200 εκατομμυρίων ευρώ στα διαμιακά δανείστα της ΔΕΗ μέσα στην τελευταία διετία, και συγκεκριμένα κάνει λόγο ότι ακόμη ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα στη ΔΕΗ. Πρόβλημα το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει και τους επόμενους μήνες. Είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης ουσιαστικά, ότι η ΔΕΗ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κροσιμότερη φάση της ιστορίας της. Και μάλλον ίσως και γι' αυτό προχώρησε να θυμίσουμε το θέμα με την δέσμευση των λογαριασμών της ΔΕΙΑΚ. Γιατί όταν έχεις πρόβλημα τα ταμιακά σου διαθέσιμα, γι' αυτό προχώρησε και στη συγκεκριμένη ενέργεια. Και Μιχάλη, έχεις και κάτι πληροφορίες όσον αφορά τι γίνεται με τη ΔΕΙΑΚ. Μιχάλη, πριν πείσαι σε κάτι, να πούμε κάτι. Η ΔΕΗ, το πρόβλημα που αναδεικνύεται γύρω από την ΔΕΙΑΚ όσο αφορά. Να ξέρετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο η ΔΕΙΑΚ έχει αναγνωρίσει ότι οφείλει τα 3.300.000 ευρώ ακόμη επιμερών Μπάρη Κουγκλόπουλο και μετά Λάζαρο Μαλούτα. Τώρα υπάρχουν άλλα θέματα. Το επόμενο διάστημα θα ανοίξει μια κόντρα η οποία θα είναι πολύ σκληρή ανάμεσα στον Μπάρη τον Κουγκλόπουλο, τον Λάζαρο Μαλούτα, και απέναντι θα είναι ο νυν δήμαρχος ο Ελευθέρης Ιωαννίδης. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την λειτουργία της ΔΕΗ διαχρονικά. Ο υδροφόρος ορίζοντας την λεκάνη του Σαριγκιόλ, από τον οποίο υδροδοτούνταν η περιοχή της Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης, για πάρα πολλά χρόνια, υπέστη όντως πολλά, δημιουργήθηκαν στον υδροφόρο ορίζοντα πάρα πολλά προβλήματα. Αφορμή για αυτά τα προβλήματα ήταν οι εξορυχτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ. Βλέπε καλή ώρα λιγνητικό κέντρο Πτολεμαϊδας Αμιντέου, οι οποίες ήταν και πολύ εντατικές και πολύ εκτεταμένες γεωγραφικά, με αποτέλεσμα να μειωθεί αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας. Αυτό το κοστολόγιο των επιπλέον και των πρόσθετων παρεμβάσεων που χρειαζόταν να κάνει ο Δήμος Κοζάνης, ποιος έπρεπε να το αναλάβει? Η ΔΕΗ. Γιατί αυτή το δημιούργησε. Αυτή ήταν η κόντρα για την παράσταση που δημιουργήθηκε, με αφορμή να μην πληρώσει ρεύμα στα αντιδιοστάσια ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΕΗ να έρθει μετά από πολλά χρόνια και να τα διεκδικήσει εν έτη 2017, άκουσον, γιατί έχει κενό 200 εκατομμυρίων. Ό,τι και να γίνει, όποιος και να φταίει, στο επίκεντρο είναι οι πολίτες, που αυτοί θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα βάρη. Οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν για να πληρωθούν κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα. Όχι, είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης προχθές. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η ΔΕΗ, εν λόγω παρέθεση Νταβαντζή, διεκδικεί εν έτη 2017 αυτά τα χρήματα από τον Δήμο Κοζάνης. Σε καμία περίπτωση. Και προσπάθησαν, Θεόφιλε και Δημήτρη, κάποια παπαγαλάκια που ξέρω από πού προέρχονται, κάποιοι που με έχουν για άλλα ζητήματα στην Μπούκα, προσπάθησαν να παρερμηνεύσουν αυτά που είπα την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν είπα ότι δεν φταίει η ΔΕΙΑΚ, δεν φταίει ο Δήμος Κοζάνης. Έχουν όλοι διαχρονικές ευθύνες και μάλιστα φοβάμαι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Γιατί δεν μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια το χρέος και 4 εκατομμύρια η τόκη. Αλλά λέμε τώρα, ό,τι θα κάνει και τη ΔΕΙΑΚ, ξέρετε ότι πολλές φορές είναι ομοκατηγορίες και για το 80% το καπέλο και για αυτούς που χρωστάνε πάρα πολλούς λογαριασμούς που δεν παίρνουν τα χρήματα και για το ότι υπάρχουν θέματα, σοβαρά ζητήματα υδροδότησης και ειδικά στα δημοτικά διαμερίσματα τα οποία καλούνται να πληρώσουν τεράστιους λογαριασμούς. Αλλά τι γίνεται? Εδώ υπάρχει όμως και ένα δίκαιο. Αυτά τα 7 εκατομμύρια θα τα επιφορτιστεί
Ο Δημότης Κοζάνης, κανένας Κουκουλόπουλος, κανένας Μαλούτας, κανένας Ιωαννίδης δεν θα κληθεί να πληρώσουν. Εμείς οι πολίτες και δυστυχώς οι συνεπείς μονοπολίτες θα κληθούμε να πληρώσουμε αυτά τα εκατομμύρια και τα 7 εκατομμύρια. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να αποφευθεί, γιατί ο πολίτης δεν φταίει σε κάτι για να του διπλασιαστεί τώρα ο λογαριασμός την ώρα που έχουμε οικονομική κρίση, δηλαδή από 50 ευρώ που πλήρωνε να πάει 100. Δεν θα πληρώσει. Δεν θα μπορέσει να το πληρώσει. Το θέμα ποιο είναι όμως? Τα παπαγαλάκια βγήκαν και είπαν ότι καλύπτουμε τη ΔΕΑΚ. Δεν καλύπτουμε καμία ΔΕΑΚ. Απλώς εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε το Δημότη Κοζάνης από το να πληρώνει τζάμπα λεφτά, γιατί η ΔΕΗ μας χρωστάει πάρα πολλά. Και αυτό που έγινε και στο Ριάκι και στον Άγιο Δημήτριο, ακόμα πρέπει να διερευθούν. Υπάρχουν πολλές ποινικές ευθύνες γι' αυτό. Όπως επίσης και για άλλα ζητήματα, όπως είπες πριν, Θεόφιλε, για τη Σαριγκιόλ. Και η ΔΕΗ ζητάει τα λεφτά. Δεν τα παίρνει από τα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει εκατομμύρια, όπως μεγαλογεωκτήμονες που χρωστάνε εκατομμύρια και δεν παίρνουν από κανέναν, όπως μεγαλοβιομήχανοι. Και τα παίρνουν από το Δημότη της Κοζάνης ουσιαστικά. Από καμία ΔΕΗ Κοζάνης. Η ΔΕΗ δεν πληρώνει λογαριασμό. Η Δημότη της Κοζάνης. Άρα αυτή η αδικία, ειδικά τα 4 εκατομμύρια ευρώ του στόχου, πρέπει να αποκατασταθεί. Και καλό ακόμα μια φορά τη διοίκηση της ΔΕΗ να παραγράψει τους στόχους, αν πρέπει να πληρώσουν να γίνει κάποιος διακανονισμός για τα υπόλοιπα. Βέβαια, θα κάνει η διοίκηση, δεν μπορεί να το αφήσει έτσι και ο Δήμαρχος. Συνομίλησα με το ΙΔΕΙΑΚ, με υψηλό στέλεχος της ΔΕΙΑΚ προχθές που βρήκα στον δρόμο και μου λέει ότι εμείς θα κάνουμε τις δικαστικές ενέργειες για να το αποτρέψουμε. Όμως φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει η ΔΕΙΑΚ να κάνει κάτι. Θα μπει η ΔΕΗ, θα βάλει τα λεφτά, θα πάρει τα λεφτά, τα 7 εκατομμύρια από τους λογαριασμούς και μετά η επιχείρηση είναι έκθετη. Νομίζω υπάρχει σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω κάτι, αλλά σε αυτό που είπε όσον αφορά τα παπαγαλάκια, τα οποία είναι γνωστά τη πάση και τον ρόλο που παίζουν εδώ και πολλά χρόνια και θέλουν να αφισβητήσουν και να δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τη δική μα παρουσία και κάλυψη των θεμάτων που απασχολούν τη δική μα κοινωνία γενικότερα, έχουμε να απαντήσουμε. Ας είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ακούνε μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του West Channel. Οτιδήποτε βγαίνει στον αέρα είναι πολύ καλά πιστοποιημένο, επεξεργασμένο πριν δοθεί στη δημοσιότητα. Αν δεν υπάρχουν πηγές, δεν βγαίνει τίποτε με ελαφρότητα και με ευκολία. Γιατί δεν λειτουργούμε επιπόλαια όπως έχουν μάθει να λειτουργούν κάποιοι, οι οποίοι δυστυχώς μέχρι και σήμερα λειτουργούν και μας έχουν οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση και ζούμε αυτό το χάλι, σαν τόπο, σαν χώρα γενικότερα. Ας είναι λοιπόν πιο πολύ προσεκτικοί στα λεγόμενά τους και στις αφισβητήσεις όταν ακούν, όταν προσεγγίζουμε ένα θέμα. Το είχαμε πει και το ξανατονίζουμε. Το χρέος ήταν αναγνωρισμένο και επιμερών Μπάρη Κουκουλόπουλου και Λάζαρο Μαλούτα. Το αναγνωρίζει και η νέα δημοτική αρχή, η οποία ήταν σε μια διαδικασία διαβούλευσης και προφορικά και εγγράφος, με δεδομένο το ότι υπάρχουν αυτές οι οφειλές. Από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές υπήρχε η διεκδίκηση ενός κονδυλίου 15 εκατομμυρίων ευρώ λόγω των ζημιών που επέφερε η αλλίωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας του υδροφόρου ορίζοντα βλέπε Λεκάνης Αριγκιόλ. Κάτι που δεν ξέρω αν έχει τελεσιδικήσει μέχρι και σήμερα. Και έρχεται η ΔΕΗ σήμερα γιατί έχει στα χέρια της τελεσίδικες αποφάσεις όσον αφορά τα χρέη που είχε ο Δήμος Κοζάνης και διεκδικεί 7 εκατομμύρια μετόχους. Δηλαδή διεκδικεί το 50% του πολιτικού ποσού. Είναι άλλο 50%. Δεν υπάρχουν οι σιρήνες, Θεόφιλε. Δεν παραποιούν όμως. Δεν καταλαβαίνουν το τι λέμε, τι να τους κάνουμε. Δηλαδή. Ό,τι έχουμε δηλώσει μέχρι και σήμερα δεν αμφισβητήθηκε από αυτούς που θέλουν να βλέπουν και να ακούνε προσεκτικά. Από αυτούς οι οποίοι θέλουν να λαϊκίζουν, θέλουν να κατηνιάζουν και θέλουν να διαβάλουν, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ποια είναι τα παπαγαλάκια διαχρονικά, τα θερέφωνα, γνωρίζουμε από πού εντέλλονται και το επόμενο διάστημα θα έχει και καλό πανηγυράκι πάνω σε αυτούς που τους εντέλουν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Να μην μας προκαλούν, γιατί μπορούμε να παρουσιάσουμε πάρα πολλά στοιχεία το δηλαδή, επόμενο χρονικό δεν προσέχουν σε το πολλά τι λέμε, θέματα. Ωραία. Αν δεν προσέχουν το τι λέμε, εδώ μας είπαν, άκουσαν ότι εμείς είμαστε ενάντια στο να μειωθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ είτε στην οικιακή κατανάλωση στην επιχειρηματική. Αυτό είπαμε. Είπαμε ότι εμείς είμαστε υπέρ αυτής της κατάστασης. Αρκεί πραγματικά να υπάρχει μια σοβαρότητα και να γίνει γρήγορα πράξη αυτό, αλλά να μειωθεί και σε ποιο βαθμό όταν η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει αυτές τις μειώσεις, όποτε κι αν γίνουν, κι αν κάποτε γίνουν, να μας τις έχει εξανεμίσει με την φορολογία που μας επιβάλλει, με τη μείωση του αφορολόγητου και με τα νέα μέτρα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτό είπαμε. Ξέρουν να ακούνε, ξέρουν να διαβάσουν ή κοιμώνται εκεί τη στιγμή που μας βλέπουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν δεν τα λέγαμε εμείς, δεν θα το μείωναν. Εμείς πιέσαμε και έγινε αυτή η μείωση. Δεν πάει φυσιολογικό, βέβαια. Αρήγει κανένα τιμή του για να ακούσει. Ωραία, να πάμε τώρα στην αυτοδιοίκηση, όπου συνεδρίασε σήμερα υπέρ Δυτικής Μακεδονίας, αλλαγή εκλογικού νόμου, αλλά και το ετήσιο τακτικό συνέδριο το οποίο θα γίνει στα Γιάννενα, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Ακούσαμε εκεί τους προβληματισμούς των αυτοδιοικητικών. Παρακολούθησες, Θεόφιλε, τη συνεδρίαση. Τι υπόθηκε και τι γίνεται τώρα όσον αφορά. Πάμε σε μια προεκλογική περίοδο τώρα. Σωστά, υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση από το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας που λέει όχι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι δηλώσεις, τις οποίες έκανε η Αντιπρόεδρος η Παρασκευή Υβριζίδου. Που είπε ότι εμείς θέλουμε μια αυτοδιοίκηση απελευθερωμένη από βαρύδια,
με δεδομένο το ότι τα χρόνια της κρίσης η αυτοδιοίκηση, οι υπόλοιποι στην αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί δραματικά και θέλουμε μια αυτοδιοίκηση να είναι απελευθερωμένη για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Τη χρονική περίοδο που διανύουμε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίξει αυτός ο διάλογος για αλλαγή του εκλογικού νόμου, γιατί θα μας τριμώξει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Δεν είναι όριμος ο χώρος της αυτοδιοίκησης. Ούτε πολιτικά, ούτε μορφωτικά, ούτε μεταρρυθμιστικά να δεχθεί αυτές τις αλλαγές, γιατί αυτές γίνονται αποσπασματικά και περισσότερο εκδικητικά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, με δεδομένο το ότι ο έλεγχος που έχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της αυτοδιοίκησης, στο σύνολο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, το αυτό που ελέγχουν είναι 6-9 δημάρχους και τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας μας ότι υπάρχει μια εκδικητική διάσταση όσον αφορά την εντός εισαγωγικών μεταρρύθμιση που επιχειρεί να πράξει η κυβέρνηση από την πλευρά της. Σωστά. Και εγώ έχω να προσθέσω ότι αν υπήρχε απλή αναλογική το 2014, για να σχηματιστεί η περιφερειακή αρχή, θα έπρεπε να συνεργαστεί ο Καρυπίδης με το ΔΑΚΕ. Για Καρυπίδη και Δακή χθες. Υπάρχει συνεργασία, φαίνεται άψογη. Πού την είδες τη συνεργασία? Σε όλα τα θέματα. Αφού βλέπουμε ότι περισσότερο αντιπολίτευση και σκύει η κυρία Ζιμπηλιάδου πλέον και όχι ο κύριος Δακής. Εντάξει, κάποια πράγματα φαίνονται και καθόταν και δίπλα-δίπλα συζητούσαν συνέχεια στην εκδήλωση για τη λιγνητική παραγωγή. Εγώ ξέρω πάντως ότι γίνονται πολλές συζητήσεις και βέβαια υπάρχει και αλληλοστήριξη σε πολλά ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Επειδή βρίσκεται και είμαστε σε μια ακροπροεκλογική περίοδο όμως τώρα, ανοίγει σιγά-σιγά. Επειδή βρίσκεται ήδη και σε εξέλιξη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να πω κάτι. Η κυρία Ζιμπηλιάδου λειτουργήσε σε αυτή τη φάση όσο αφορά την πολιτική της αντιπαράθεσης και κόντρα που έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά προσωπικά με τον Θοδωρή τον Καρυπίδη αλλά και το σύνολο της συμπολίτευσης, λειτουργήσε έξυπνα. Τι έκανε η κυρία Ζιμπηλιάδου, γνωρίζοντας ότι πολιτικά ίσως δεν θα κέρδιζε και θα ήταν σε μειονεκτικότερη θέση από αυτή που είναι σήμερα, αν κονταραζόταν καθαρά πολιτικά με τον Θοδωρή τον Καρυπίδη, επέλεξε τον άλλο δρόμο. Αυτό που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ακούει στο όνομα όσο αφορά την τεχνοκρατική διάσταση. Έριξε λοιπόν το επίπεδο της αντιπαράθεσης και της κόντρας με μεγάλη ευκολία στο γήπεδο της του τεχνοκρατισμού. Εκεί είναι ένας τομέας που το γνωρίζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον στη Δυτική Μακεδονία. Με δεδομένο ότι διετέλεσε και ειδική γραμματέας, γνωρίζουμε οι πάντες, ας πούμε, ότι η κυρία Ζιμπηλιάδου έχει μια εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μετέφερε την πολιτική αντιπαράθεση εντός εισαγωγικών πολιτικής σε αυτό το κομμάτι. Δυσκόλεψε και δυσκολεύει στα μέγιστα τον Θοδωρή Καρυπίδη, ο οποίος εγκλωβίστηκε και δεν απελευθερώθηκε να τη μεταφέρει στο επίπεδο το πολιτικό και να βγει από πάνω από τη γεωργία της Ζιμπηλιάδου. Και τι έκανε με αυτό? Κερδίζει και τις εντυπώσεις αλλά και την ουσία. Και ουσιαστικά δεν αφισβητεί μόνο το πολιτικό προστάμενο που ακούει στο όνομα Θοδωρής Καρυπίδης, αφισβητεί πολύ εύκολα και ίσως και πολύ επικίνδυνα, και το τονίζω αυτό, το σύνολο των στελεχών που εργάζονται στη διαχειριστική αρχή και στις υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όταν αυτά που βγάζει προς τα έξω τα στοιχεία δεν τα αφισβητούν τα στελέχη, τα τεχνοκρατικά, καταλαβαίνουμε λοιπόν τι μπορεί να συμβαίνει. Εδώ είναι πραγματικά μια εξυπνάδα της γεωργίας της Ζιμπηλιάδου, όπου κατάφερε να μεταφέρει το παιχνίδι της κόντρας και της αντιπαράθεσης που έχει με τον Θοδωρή τον Καρυπίδη και της συμπολίτευσης σε αυτόν τον τομέα, από εκεί κερδίζει τουλάχιστον μέχρι τώρα κατά κράτος τους πάντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Τώρα να πάμε να δούμε άλλα θέματα. Έχεις όσον αφορά το πρόγραμμα Πρόεδρος Δημοκρατίας θα βρεθεί στον Δήμο Βοΐου. Ναι, να το δώσουμε αναλυτικά. Σάββατο. Υπάρχει πολύ σφιχτό το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του Προκόπη Παυλόπουλου, είναι πάρα πολύ σφιχτό λόγω του ότι έχει και ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα έχουμε λοιπόν το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, αυτό που μας έδωσε τη δημοσιότητα ο Δήμος Βοΐου, γενικό σημείο στολισμό από το πρωί της 8 μέχρι και τη δύση του ηλίου. Θα έχουμε επίσης στις 8 επίσημη έπαρση της σημαίας. Στις 10:30 θα έχουμε την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα έχουμε απόδοση τιμών, επίσημη υποδοχή από τις τοπικές αρχές. Στις 10:30 θα έχουμε επίσης την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, που θα χωροστασίδησει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ανίου Χρυσαϊτήρης, ο κύριος Κύρος Παύλος. Στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον κύριο Αναστάσιο Δάρδα, δόκτωρ ιστορικής θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 11:15 θα έχουμε επιμνημό συνειδέηση υπέρ των μεσόδων στο Μνημείο Ηρών της πλατείας Τσιστοπούλου στο διοικητήριο. Μετά θα έχουμε την κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Θα έχουμε συγγύη ενός λεπτού εις μνήμη όλων των πεσόντων. Επίσης, τον Εθνικό Ύμνο, αποχώρηση επισήμων, και στις 12 η ώρα θα έχουμε παρέλαση στην οδό Μητροπολίτου Ιωακώβου πρώτων επισήμων από τμήματα του Συλλόγων και Μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκθέσεις και των Στρατιωτικών Αγημάτων. Επίσης, μετά θα ακολουθήσει δεξίωση στο Δημαρχείο στις 13, όπου θα έχουμε και την τελετή ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Βοΐου και απονομή του χρυσού κλειδιού της πόλης της Χιάτισσας στο πολιτιστικό κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη. Να πούμε ότι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου του 2017 είναι απελευθέρωση της πόλης της Χιάτισσας.
τα 105 ελευθέρια από την απελευθέρωση της πόλης Σιάτης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Ναι. Έχουμε τώρα πολιτική κινητικότητα και στον χώρο και στην κέντρο αριστεράς. Είναι οι μέρες. Βλέπετε ότι έχουμε μπει στη διαδικασία. Έχουμε λοιπόν την 5η-2η του μηνός επισκέπτεται την Κοζάνη ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο πλαίσιο βέβαια της περιοδίας που διεξάγει εδώ και πολύ καιρό, ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει το βράδυ στις 8 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης. Επίσης, η Φόφη Γεννηματά θα βρίσκεται στην Κοζάνη αύριο, Τρίτη, 31 Οκτωβρίου. Στις 5.30 θα μιλήσει σε γνωστό κατάστημα της πόλης της Κοζάνης σε φίλους και υποστηριχτές της, ενώ αμέσως μετά στις 7.30 θα πραγματοποιήσει και την κεντρική της εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου του Ταλαμαϊδά. Πάντως βλέπουμε ότι επέλεξε την Ταλαμαϊδά, κυρία Γεννηματά, να κάνει μια κεντρική εκδήλωση, όχι την Κοζάνη. Νομίζω δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Γεννηματά έχει έρθει πάρα πολλές φορές στην Κοζάνη σε σχέση με την Ταλαμαϊδά και είναι μια συνειδητή επιλογή. Δεν λέει κάτι αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Ορδαία έχει και άλλα χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτή τη Κοζάνη στα πολιτικά. Εδώ έχουμε μια επίσημη στήριξη της Φόφης Γεννηματά από τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο. Στην Ορδαία, από ό,τι όλα λένε τα πράγματα, εκεί επίσημα τη στηρίζει ο Γιορδάνης ο Ανδρεάτης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τον μπλεκ είναι πολύ ισχυρό όσο αφορά τις δυνάμεις της Φόφης Γεννηματά. Υπάρχουν βέβαια και ειδήσεις τώρα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά θα τα πούμε στο αυριανό δελτίο, ίσως όχι σήμερα. Ωραία, σας ευχαριστήσω και τους δύο. Καλή συνέχεια. Συνεδρίασε τώρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της 5 Δυτικής Μακεδονίας. Η συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με την εταιρεία για το νέο κανονισμό περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και η επικείμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.